το γκολ από τον Γκαβανόζη στο πρώτο πεντάλεπτο. Τη βολίδα στο αριστερό γάμα του Δουλούδη, έτσι μπροστά ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης και πιο εύκολο το έργο του. Λοιπόν, επιστροφή και πάλι στην ΓΑΜΑ Εθνική. Επιτέλους, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επιτέλους ήταν ο στόχος μας μετά τον Ιανουάριο να ανέβουμε στη ΓΑΜΑ Εθνική. Νομίζω το καταφέραμε. Νομίζω, είμαι σίγουρος και το έχετε καταλάβει όλοι σας. Έτσι, κανείς δεν μας πίστεψε. Όλοι μας θεωρούσαν για μια ομάδα που θα τερματίσει τρίτη, τέταρτη. Αλλά εμείς τους αποδείξαμε ότι κάνουν όλοι λάθος. Γιατί. Ποιοι δεν το πιστεύανε? Ξέρετε πάρα πολύ καλά ποιοι δεν το πιστεύανε. Δεν χρειάζεται να αναφέρω εγώ ονόματα και καταστάσεις. Το θέμα είναι ότι η ομάδα του Εθνικού έγινε οικογένεια. Και αυτό φάνηκε στο γήπεδο και αυτή τη στιγμή είμαστε πρωταθλητές. Λοιπόν, έχω να πω ότι γι' αυτό λατρεύω το σουφλί. Γιατί ό,τι πρωτάθλημα έχω πάρει, το έχω πάρει εδώ. Τα καλύτερά μου χρόνια ήταν εδώ και από τις καλύτερες στιγμές της ζωής μου πάλι εδώ. Μια μεγάλη επιτυχία και μην κλαις. Δεν κλαίω, όχι, δεν κλαίω. Και πάλι με την ομάδα του Εθνικού στην ΓΑΜΑ Εθνική. Δεν ξέρω. Αλήθεια, δεν μπορώ. Όχι, δεν χρειάζεται να βγάλετε είδηση. Να περιμένετε όπως περιμένατε και αυτό το μάτσα τελειώσει για να πανηγυρίσουμε και να πούμε ότι είμαστε πρωταθλητές. Να περιμένετε λίγο το καλοκαίρι για να μάθετε πάρα πολλά πράγματα. Να είστε καλά, παιδιά. Και κάτι ακόμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους που μας βοηθήσανε, όλους όσους μας πιστέψανε και ακόμα αυτούς που δεν μας πιστέψανε. Χάρη σε αυτούς γίνανε πιο δυνατοί. Και δεν πειράζει, για να έχουν όλοι του χρόνου μπορούν να ξαναπροσπαθήσουν. Αυτή τη στιγμή ο Εθνικός είναι ΓΑΜΑ Εθνική και εμείς το έχουμε καταφέρει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μάκη Τσαπάνης, υπόσχεση ότι θα μας δώσει μια συνέντευξη στο νεύρο σουφλίου εδώ πέρα στο γήπεδο που λατρεύτηκε, δοξάστηκε, αγαπήθηκε εδώ με την ομάδα του Εθνικού Αλεξανδρούπολης. Επιστροφή και πάλι στη ΓΑΜΑ Εθνική. Φαντάζομαι συγκινημένος, χαρούμενος. Πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο γιατί. Όντως τα καλύτερα μου χρόνια ήταν εδώ μέσα. Δεν τα δέσβηνουν με τίποτα. Με τίποτα. Κάποιοι με πειράζαν καλά με το Εθνικό Πρωτάθλημα. Αγαπάω το ποδόσφαιρο. Και αυτό με κάνει να προσπαθώ όσο γίνεται περισσότερο. Δεν πάω να πει ότι επειδή εδώ μέσα πανηγύριζα πάλι το πρωτάθλημα, τη ΓΑΜΑ Εθνική, το οτιδήποτε, δεν σβήνουν όλα τα άλλα. Το σουφλί θα είναι μια ζωή μέσα στην καρδιά μου. Πέρασα τα καλύτερα. Αλλά αυτή τη στιγμή είμαι αλλού, ναι. Έτσι πρέπει. Μακάρι να είμαι γερός. Καταρχήν ευχαριστούμε τους πάντες γιατί μας προσφέραν τόσο καιρό. Ήταν πολύ δύσκολο. Ήταν ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, δεν ξεχώρισε κάποια ομάδα. Αυτό ήταν καλό. Αγχωτικό για εσάς τους παίχτες, αλλά πολύ καλό. Έστω μέχρι την τελευταία στιγμή, είδατε πώς πήγε το... Έφτασα 34 χρονών για να καταλάβω ότι... Αγχώνομαι πριν από κάθε παιχνίδι. Είτε παίζουμε το σουφλί, τηλικόφι, ντέρμπι. Δεν υπάρχει ωραίο πράγμα. Κάποια στιγμή ήμασταν στο μείον 4 και λέγαμε ότι εντάξει, μερικοί λέγανε τελείωσε, δεν υπάρχει εθνικός και τέτοιο. Αυτά τα παιδιά αλήθεια έγιναν οικογένεια. Δηλαδή αυτό που σπάνια το λες, αλλά μέσα σε μια χρονιά δέσαμε πάρα πολύ και. Μπράβο σε όλους, μπράβο σε όλους. Ναι. Πολύ αλλαγμένος. Μπράβο σε όλους. Αυτό αποτυπώνει ακριβώς αυτό που λες, ότι ήταν μια οικογένεια. Το φάνηκε η ομάδα, έδειχνε πολύ καλά στοιχεία στο δεύτερο γύρο. Και πιστεύω ότι μας βοήθησε πολύ η σταθερότητα και η σοβαρότητα. Δύσκολα μεν, κανένα παιχνίδι δεν πήραμε αέρα, άμα το παρατηρήσετε δηλαδή, αλλά είμαστε σοβαροί. Δηλαδή, παίζαμε με τον πρώτο, με τον τελευταίο, είμαστε σοβαροί. Και καλώς ή κακώς, το ξέρεις ότι όταν είσαι με τις μικρές ομάδες σοβαρός και είσαι. Πάρεις ένα-δύο ντέρμπι, τελείωσες. Δηλαδή, αυτό νομίζω μας έδωσε τέτοιο. Καλά, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα λέμε σε ΓΑΜΑ Εθνική. Πρώτα Θεός. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ. Καταρχήν, συγχαρητήρια και στα παιδιά για αυτό που πετύχανε. Όσο για το μυστικό, είναι ότι το καλοκαίρι, από τον Ιούνιο ξεκινήσαμε και θέλαμε να φτιάξουμε αυτή την ομάδα με κάποιους ποδοσφαιριστές. Το καλό είναι ότι μας πιστέψαν αυτοί οι ποδοσφαιριστές και ήρθαν στην ομάδα. Προσπαθήσαμε γιατί ήρθαν, να φανταστείτε, 16 παιδιά καινούργια. Δηλαδή, στήσαμε μια καινούργια ομάδα από την αρχή. Μαζί με τους coach, τον Μιχάλη και τον Σάκη τον Παπαράδη, καθίσαμε κάτω, τα βάλαμε κάτω και σιγά σιγά δημιουργήσαμε, να πούμε, αυτή την ομάδα που πραγματικά στην αρχή λίγο... Μέχρι να βρουν κάποιο ρυθμό δυσκολευτήκαμε. Έπειτα το Δεκέμβριο φέραμε και άλλα 3 παιδιά στην ομάδα και σιγά σιγά η ομάδα αυτή έγινε ομάδα, έγινε οικογένεια.
ο ένας με τον άλλον, γιατί είχαμε κάποια θέματα στην αρχή μέχρι να τα λύσουμε, τα λύσαμε και πετύχαμε αυτό που πετύχαμε. Δηλαδή πετύχανε περισσότερο οι ποδοσφαιριστές την άνοδο σε αυτή την κατηγορία. Πρέπει να δείξατε μεγάλη υπομονή και οι ποδοσφαιριστές και το τεχνικό team, παρά και η διοίκηση. Ναι, το καλό είναι ότι η διοίκηση το καλοκαίρι πίστεψε σε εμάς, μας άφησε εν λευκό και ασχοληθήκαμε εν λευκό εμείς με την ομάδα. Και εδώ θέλω να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στη διοίκηση του ποδοσφαίρου και ακόμα και της κεντρικής διοίκησης, ο πρόεδρος και αυτό στάθηκε δίπλα μας. Και πιστέψαμε εμείς με τα παιδιά που πήραμε πραγματικά ότι μπορούμε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Δεν το λέγαμε φυσικά στα παιδιά. Εμείς θέλαμε πρώτα να γίνει ομάδα, να παίξει καλό ποδόσφαιρο και από μόνη της να πούμε να πάρει και το πρωτάθλημα. Και σιγά σιγά, αυτό έδειχνε. Αυτό έδειχνε και αυτό έγινε. Εγώ πάλι θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο και στους coach και στη διοίκηση και προπάντων στους ποδοσφαιριστές αυτής της ομάδος που πετύχαν αυτό που θέλανε.